Βρισκόμαστε περίπου στα 200 μέτρα από την Ακρόπολη. Πίσω μου βλέπετε το ξενοδοχείο Κόκοματ BC. Τι περιέχει ακριβώς αυτό το έκτρωμα? Άσε αυτά που λες τώρα, τα κομμουνιστικά σε μένα. Όντως εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου τελεσίγραφο πια από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο τι λέει? Οι δύο τελευταίοι όροφοι του ξενοδοχείου πρέπει μέσα σε διάστημα 3 μηνών να κατεδαφιστούν. Τι? Καθώς υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο για την περιοχή όριο ύψους, το οποίο είναι τα 24 μέτρα. Και μιλάμε για πράφετ. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως βλέπω τον κύριο Ευμορφίδη. Προσέγγισε το να το ρωτήσουμε τι λέει ο ίδιος για την απόφαση αυτή. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε. Κύριε Ευμορφίδη, θα θέλατε ένα σχόλιο? Είμαστε ζωντανά στον αέρα από τον Α. Τον βλέπετε, είναι με το ποδήλατό του. Είμαστε ζωντανά στον αέρα από τον Α για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα μικρό σχόλιο. Σ' αρέσει αυτό το ποδηλατάκι, βλέπεις ωραίο είναι. Ένα σχόλιο για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριε. Το ποδηλατάκι σ' αρέσει? Εντάξει, ωραία. Το ποδηλατάκι μ' αρέσει. Καβάλα ένα ποδήλατο να περνάς καλά. Όπα. Προσβόλα, επική προσβόλα. Σηκώνω το γάντι που έριξες και στο πετώ στη μούρη. Καβάλα ένα ποδήλατο να περνάς καλά. Αλλά αυτοί είστε. Αλλά αυτοί είστε. Έχουνε μπιφ. Έχουνε μεγάλο πολύ.